Τίμω μια, μια εξαιρετική εμφάνιση από την ομάδα, μια άνετη νίκη κόντρα στην Ξάνθη. Πε μα τη γνώμη σου για το μάτς. Ε, άνετη δεν ήταν. εμείς Εμεί την κάναμε άνετη. Ε, δουλέψαμε πολύ στην προπόνηση αυτή τη εβδομάδα. Βγήκε αυτό που δουλέψαμε στην προπόνηση στο γήπεδο. Όλα τα παιδιά δουλέψαν σκληρά. Είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε. Στόχο στο πρωτάθλημα φέτο είναι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Ε, να ανέβουν τα παιδιά, όσο περισσότερα παιδιά γίνονται στην πρώτη ομάδα όπω έγινε και πέρυσι. Ε, μέσα από την ομαδική προσπάθεια, ο καθένα θα δείξει το ταλέντο του. Παρουσιάζει μια βελτίωση η ομάδα. Το είδαμε στα Γιάννενα, το είδαμε και σήμερα. Αυτό που μπορεί να οφείλεται. Ε, φέτος φάγαμε αρκετέ φαλιάρε στο πρωτάθλημα και μαζευτήκαμε, μιλήσαμε και με του υπευθύνου από τον κύριο Βαγγέλη Πουλιοτόπουλο. Μαζε, μαζευτήκαμε και με τον προπονητή μα, μα μίλησε ε, και όλα τα παιδιά είπαμε να συγκεντρωθούμε και θα βγάλουμε το αποτέλεσμα στο γήπεδο. Ο στόχος ε, στα υπόλοιπα 10 περίπου παιχνίδια που μένουν στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να παίζουμε πάντα καλό ποδόσφαιρο. Ε, σίγουρα όσο πάει το πρωτάθλημα προς το τέλος υπάρχει κούραση. Αλλά εμείς προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά της προπόνησης να μπορούμε να τα έξω και στο παιχνίδι. Σε είδαμε σήμερα να αγωνίζεις σε μια θέση που δεν σε έχουμε συνηθίσει. Έπαιξες αριστερό back ένα σχόλιο γι' αυτό. Εκεί με χρειάστηκε προπονητή μου. Προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Πιστεύω να τα κατάφερα. Να είμαι ευχαριστημένο. Το έξω Θεό. Καλή και ευχαριστώ το Ε, σε είδαμε να αγωνίζεσαι φέτο να έχει κλείσει και στην εθνική. Είδαμε μια βελτίωση γενική. Οι στόχοι δική σου για το μέλλον, η ατομική, η προσωπική στόχοι. Βλέπω ότι κόπημα ανταμείβονται. Ε, δουλεύω πάρα πολύ στην προπόνηση. Ακούω τους προπονητές μου, ε, υπάρχει ομαδικό κλίμα με, τα παιδιά, με όλα τα παιδιά και αυτό με κατάφερα έτσι να πάω στην Εθνική. Με είδαν και κάποιοι άνθρωποι κάτω από την Εθνική, τους άρεσαν, με κάλεσαν. Ελπίζω να ξαναγίνει η κλίση.